Ke elthon isto perantes thalases isten choranton gavare non. Ke exelthon di afto ectu pliu, ευθέως απέντες εν αυτό εκ των μνημείων άνθρωπος εν πνεύματι ακαθάρτο, ως τέν κατιούκε συνήχεν εν τους μνήμασιν, και ούτε αλλούσεσιν ουδίσε δύνατο αυτόν δέσε, διά του αυτόν πολλάκις παιδες και αλλούσεσιν δεδέστε, και διεσπάστε υπ' αυτού τας αλλούσεις, και τας παιδας συν δε τρίφθε, και ουδίς αυτόν ίσχυο εν δαμάσε, και δια παντός νυκτός και ημέρας εν τους όρεσιν και εν τους μνήμασιν εν κράζον και κατακόπτον εαυτόν λήθης. Ιδόντε τον Ιησούν απομακρώθεν, έδραμεν και προσεκίνησεν αυτό, και κράξας φωνέ μεγάλε είπεν, «Τι εμί και εσύ, Ιησού, Υιέ του Θεού του Υψίστου, ορκίζωσε τον Θεόν με βασανίσεις». Έλεγεν γαρ' αυτό, «Έξελθε, το πνεύμα το ακάθαρτον εκ του ανθρώπου και επερώτα αυτόν τι σου όνομα και απεκρίθε λέγον λέγεον όνομά μη ότι πολλίες μεν και παρεκάλλει αυτόν πολλά ειν εμέ αυτούς αποστείλε έξω της χώρας. Εν δε εκεί προς το όρι αγέλε χείρον μεγάλε βοσκομένε και παρεκάλεσαν αυτόν πάντες ιουδαίμονες λέγοντες «Πέμψον εμάς εις τους χείρους, είναι εις αυτούς εις έλθομεν». Και επέτρεψεν αυτούς ευθέως ο Ιησούς και εξελθόντα τα πνεύματα τα ακάθαρτα εις έλθον εις τους χείρους και όρμεσεν εαγέλε κατά του κρενού εις την θάλασσαν έσαν δε ως τις χείλοι και επνίγοντο εν τέ θαλάσσε. Ιδε βόσκοντες τους χείρους έφυγον και ανέγγυλαν εις την πόλην και εις τους αγρούς και εξέλθον ειδήν τι εστίν το γεγονός και έρχονται προς τον Ιησούν και θεωρούσιν τον δαιμονιζόμενον καθέμενον και ηματισμένον και σοφρονούντα τον εσχεκότα τον λεγεώνα και εφοβέθησαν. Διεγέσαν το δε αυτούς ιδόντες πώς εγένετο το δαιμονιζόμενο και περί των χείρων και έρξαν το παρακαλήν αυτόν απελθήν από τον ορίον αυτόν. Και εμβάντος αυτού εις το πλοίον, παρακάλλει αυτόν ο δαιμονιστής είναι μετ' αυτού, ότι Ιησού σου καφέκεν αυτόν, αλλά λέγει αυτό, «Υπαρε εις τον υγόν σου προς τους σούς». Και ανάγγυλον αυτούς όσα σου ο Κύριος πεπιούεκεν και ελεησένσε. Και απέλθεν και έρξα το κερίουσιν εν τέ δεκαπόλη όσα επιούεσεν αυτό ο Ιησούς και πάντες εθαύμαζον. Και διαπεράσαντος του Ιησού εν το πλοίο πάλιν εις το πέραν συνέχθε όχλος πολλούς επ' αυτόν και εν παρά την θάλασσαν. Και ειδού έρχεται εις των αρχισυναγόγων ονόματι Ιάιρος και ειδών αυτόν πίπτει προς τους πόδας αυτού και παρακάλλει αυτόν πολλά, λέγον ότι «Το θυγάτριόν μου εσχάτος έχει, είναι ελθόν επί θες αυτή τας χείρας, όπως σωθέ και ζέσετε». Και απέλθεν μετ' αυτού και εκολούθη αυτό όχλος πολλής και συνέθλιβον αυτόν. Και γυναί της ούσα εν ρύση αίματος έτε δώδεκα, και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών, και δαπανέσασα τα παραυτές πάντα, και με δεν ωφελεηθήσα, αλλά μάλλον εις το χείρον ελθούσα, ακούσασα περί του Ιησού, ελθούσα εν το όχλο όπισθεν, έψατο του ηματίου αυτού. Έλεγεν γαρ ότι, «Καν τον ηματίον αυτού άψομε, σωθέσομε». Και ευθέως εξεράνθε η πηγή του αίματος αυτές και έγνω το σώματι ότι ίατε από τές μάστιχος. Και ευθέως ο Ιησούς επιχνούσεν εαυτό την εξ αυτού δύναμην εξελθούσαν, επιστραφήσεν το όχλο έλεγεν «Τις μου έψατο τόν ηματίον» και έλεγον αυτό οι μαθητέ αυτού «Βλέπεις τον όχλον συνθλίβοντάσε» και λέγεις «Τις μου έψατο» και περιευλέπετο ειδήν τεν τούτο ποιοέσασαν
Εδε γυνέ φοβεθήσα και τρέμουσα, οι δύοια ογέγονεν επ' αυτέ, έλθεν και προσέπεσεν αυτό, και είπεν αυτό πάσαν την αλήθειαν. Οδε είπεν αυτέ, «Δύγατερ, επίστη σου σε σοκένσε, είπαγε εις ηρένην, και είστη υγιές από τες μαστιγός σου». Έτι αυτού λαλούντος έρχονται από του αρχισυναγόγου λέγοντες ότι «Εθυγάτερ σου απέθανε, τι ετις κύλης των διδάσκαλων». Ο δε Ιησούς ευθέως ακούσας των λόγων λαλούμενων, λέγει το αρχισυναγόγο «Με φοβού, μόνον πίστευε». Και ούκα φέκεν ουδένα αυτό συνακολουθέσε, είμαι Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην των αδελφών Ιακώβου, και έρχεται εις τον οίκον του αρχισυναγόγου και θεωρεί θόρυβον, κλαίοντας και αλαλάζοντας πολλά, και εις ελθόν λέγει αυτοίς, «Τι θορυβήστε και κλαίτε, το παιδί ονούκα πέθανεν, αλλά καθεύδει», και κατεγέλων αυτού. Ο δε, εκπαλών πάντας, παραλαμβάνει τον πατέρα του παιδίου και την μητέρα, και τους μεταυτού, και εις πορεύεται όπου εν το παιδίον ανακείμενον, και κρατέσας τες χειρός του παιδίου, λέγει αυτέ, «Ταλιθά, κούμι, όεστιν μεθερμενευόμενον, το κοράσιον, σου λέγω, έγειρε». Και ευθέως ανέστη το κοράσιον και περιεπάτη, εν γαρετών δώδεκα, και εξέστησαν εκστάσι μεγάλε. Και διεστήλατο αυτούς πολλά, είναι με δύσχνο τούτο, και είπεν δωθένε αυτέ φαγήν.